μπορέσει ενασχολήσεις με τα δημαρχία, με τα δημοτικά αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πάλι έχουν την άδειά τους εγκαθιερωμένη. Ο κόσμος λείπει σε διακοπές, καλλικράτησε στα περίχωρα κτλ. Στα χωριά τους, όπου και αν βρίσκονται, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στο Δημαρχείο και καταλαβαίνετε ότι είναι και λιγότερη δουλειά που υπάρχει. Με αυτή την έννοια δεν χρειάζεται να χτυπάμε κάρτα πολυμερής, ας πούμε, στο Δημαρχείο. Εντάξει, περνάμε 2-3 ώρες, 4 το πρωί και από εκεί πέρα κάνουμε διακοπές τουλάχιστον μέχρι την άλλη εβδομάδα, μετά την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, γιατί έχουμε προγραμματίσει Δημοτικό Συμβούλιο στις 28 του μηνός, 28 Αυγούστου. Τώρα συγκεντρώνουμε τα θέματα του καλοκαιριού, ας το πούμε έτσι. Δεν νομίζω να έχει τίποτα σοβαρό. Τώρα, κύριε Αξελή, να ρωτήσω κάτι. Εγώ να κάνω λίγο τον κακό μου, επιτρέπετε. Τον πονηρό, μάλλον. ή τον κουτοπόνηρο, όπως θέλετε, πείτε το. Μας είχε συνηθίσει ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου τα προηγούμενα χρόνια ως δήμαρχος Αμπελοκήπων μόνο, όχι ως δήμαρχος μενεμένης Αμπελοκήπων. Αυτή τη χρονική περίοδο, οπότε και λείπουν αρκετοί από τους δημότες. Βέβαια, με την οικονομική κρίση δεν έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω πόσοι δημότες σας λείπουν αυτές τις μέρες. Και στα χωριά τους είπα, δεν είπα μόνο για παρεθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Επειδή λοιπόν λείπει αρκετός κόσμος αυτό το χρονικό διάστημα, μας είχε συνηθίσει ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου τα προηγούμενα χρόνια να κάνει κάποια έργα κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες ασφαλτοστρώσεις κτλ. Όχι, ασφαλτοστρώσεις όχι, δεν έχουμε τέτοια έργα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή για ασφαλτοστρώσεις, αλλά έχουμε μικροπαρεμβάσεις που γίνονται με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες τακτοποιούνται χωρίς να ενοχλούμε τους κατοίκους. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα βγαίνουν τα απορριμματοφόρα πιο νωρίς. Και η ζέστη, και δεν ενοχλούμε τον κόσμο που κοιμάται. Αν θα βγει το απορριμματοφόρο 6 ώρα, ξέρω εγώ, δεν ενοχλεί κάποιον που το χειμώνα τον ενοχλούσε. Κάτι λακκούδες, κάτι παρεμβάσεις στους κήπους, κάποια κυπευτικά καλώδια, αυτά τα σωλήνες κτλ. Όλα αυτά γίνονται τώρα. Μάλιστα. Γίνονται τώρα. Εντάξει, δεν έχει και πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο προϋπολογισμός μας πέρασε μετά από 3 μήνες από την πρώτη του έτους, έτσι. Μέχρι να βγουν ήδη οι μελέτες, να περάσουν από συμβούλια, να δημοκρατηθούν έργα κτλ., φεύγει το πρώτο εξάμηνο, όσο και να μας φαίνεται περίεργο. Θα φανούν τα έργα από εδώ και πέρα τώρα. Οπότε του χρόνου τέτοιες μέρες να περιμένουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις καλοκαιρινές. Ίσως είναι σε διαδικασία τα έργα μας. Το νηπιαγωγείο αυτό που είχε προγραμματιστεί για την περιοχή Καζαντζάκη σχεδόν έχει τελειώσει. Θα λειτουργήσει φέτο παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο στην περιοχή Καζαντζάκη το καινούργιο. Πάρα πολύ καλό, γιατί τα παιδιά εκεί πέρα ταλαιπωρούνται, είναι γεγονός. Ναι. Θα σταματήσει πλέον το λεωφορείο του Δήμου να πήγε να φέρνει τα παιδάκια. Ένα πανέμορφο κτίριο, κατακόκκινο βαμμένο, διακρίνεται από όλα τα μέρη της περιοχής μας. Θα μπουν τα παιδάκια μέσα, τα έπιπλα τα πήρανε, όλα είναι έτοιμα. Το χρώμα του κτιρίου σημαίνει κάτι ή απλά, ας πούμε, ήταν μια επιλογή το, του. Το χρώμα του κτιρίου σημαίνει κάτι, ήταν επιλογή του εργολάβου τώρα, το κόκκινο αυτό. Το κόκκινο ήταν από τη μελέτη, δεν έχει σημασία, καλά αυτό. Είναι η παρεμβάση μοντέρνες των αρχιτεκτών. Οι αρχιτέκτονες τα σχεδιάσανε και έτσι βγήκε. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, όπως έγινε η μελέτη ακριβώς. Είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες. Το συζήτησα βέβαια με τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου πριν από περίπου ένα δεκαήμερο και ήθελα να ρωτήσω και σε ποιο σημείο βρίσκεται. Διότι ο Δήμος Αμπελοκήπων τελικά έχει και θάρρος και θράσος και το έχει αποδείξει αυτό το πράγμα. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά πάτε στον εισαγγελέα την κυβέρνηση. Ναι, επειδή η κυβέρνηση είναι κάτι το αόριστο, απευθύνεται η αγωγή κατά το Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο και υπεύθυνο. Αγωγή λοιπόν κατά του Υπουργείου Οικονομικών, διότι δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα από τους παρακρατητέντες πόρους των προηγούμενων ετών. Και αυτά είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Δεν είναι αερολογία, ούτε υπόσχεση κάποιου υπουργού εκείνης εποχής ή του τώρα. Σαφέστατα και είναι, και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι δεν έχω δει άλλους Δήμους να κάνουν την ίδια κίνηση. Δηλαδή να προβαίνουν και αυτές τις αγωγές. Δεν γίνεται, πάντως οι κινήσεις είναι πάρα πολύ σωστές αυτές που κάνουμε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Με εξηγήσεις από τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι και το αρμόδιο όργανο να προχωρήσει, είναι και εξουσιοδοτημένο να προχωρήσει αγωγές κτλ. Και να δούμε πού θα βγει. Δεν μπορεί δηλαδή το δικαστήριο, εάν θα έρθει η ώρα να δικαστεί, να πει όχι, δεν δίνω τα χρήματα, αφού είναι θεσμοθετημένα, είναι νομοθετημένα. Πώς να το πούμε, υπάρχει νόμος. Δεν μπορεί τον νόμο να τον εφαρμόζουμε από τη μια πλευρά και όχι από την άλλη. Αυτή τη στιγμή έχει υποχρέωση η πολιτεία να δώσει κάποια χρήματα, έτσι, όσα και να είναι αυτά, σε κάθε Δήμο.
αφού δεν ξεσηκώθηκαν οι Δήμοι, σαν κέρκη, ξέρω εγώ, σαν διοίκηση των Δήμων και κοινοτήτων, ξεσηκώθηκε ο δικός μας ο Δήμαρχος, το έφερε στο Συμβούλιο, ομόφωνα και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο του. Μέχρι τώρα βλέπαμε τους Δήμους, θα το πω, να είναι οι καρπαζόης πράκτορες, να τους βλέπαμε τους Δήμους μέχρι τώρα να αντιμετωπίζουν πληστηριασμούς, να κατάσχονται περιουσιακά τους στοιχεία διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν κάποια χρέη τους. Να πληρώσουν. Τώρα βλέπουμε τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης να κάνει μια... Να κάνει ένα ξεκίνημα τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ουσιαστικά να πηγαίνει στον εισαγγελέα ένα υπουργείο, επειδή δεν έχει πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάρει. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να το πάρουν όλοι. Μακάρι να το πάρουν. Κύριε Λαζάρου, νομίζω μαζί το κουβεντιάσαμε για άλλη φορά και είπαμε το εξής, ότι λένε ότι οι Δήμοι οφείλουν στο κράτος τεράστια ποσά. Σας πληροφορώ ότι είναι τόσο μικρό το ποσοστό έναντι του προϋπολογισμού του κράτους, το οποίο είναι 0,1%. Εν πάση περιπτώσει, λένε ότι χρωστάνε οι Δήμοι. Μα οι Δήμοι πώς θα πληρώσουν αν δεν πάρουν τα λεφτά που χρωστάει η πολιτεία, το κράτος, στους Δήμους. Mm-hmm. Όταν εισπράττει το κράτος τα τέλη κυκλοφορίας και οφείλει να δίνει ένα ποσοστό στους Δήμους και δεν το δίνει, άρα λοιπόν ο Δήμος πώς θα πληρώσει μετά? Γιατί εμείς κάνουμε λογαριασμό σύμφωνα με αυτά τα λεφτά που έχει υποσχεθεί η πολιτεία ότι θα μας δίνει, είτε είναι για μισθοδοσίες, είτε είναι για έργα, είτε είναι για αναπλάσεις, είτε είναι για κτίρια, για οτιδήποτε. Έτσι είναι. Κάνοντας το προϋπολογισμό για να τον υλοποιήσουμε, πρέπει να μας έρθουν τα έσοδα. Όταν το Υπουργείο υπογράφει ναι, σας οφείλω τόσα λεφτά και δημοπρατούμε το έργο και ξεκινάει το έργο και δεν πληρώνεται η εταιρεία, ο εργολάβος, ποιος θα είναι, βάλετε εναντίον των Δήμων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλώς βάλετε εναντίον των Δήμων, αλλά και ο Δήμος πρέπει να κάνει την άλλη κίνηση. Από πού έχω να παίρνω λεφτά, γιατί δεν μου τα δίνουν, πιστοποιημένα δεν είναι? Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία με την προτροπή του Δημάρχου και μπράβο του και χαρά και του κουράγιο του, γιατί σας πληροφορώ ότι ούτε διακοπές αυτός κάνει, και καλά να πάρει αυτό Δημάρχο. Ούτε διακοπές κάνει, νυχθημερών είναι στο γραφείο μέσα. Κάνει και διεκπεραιώνει τέτοιες υποθέσεις. Πού βρίσκεται το θέμα με τα μπάζα στα γουρουνάδικα, κυρία Ξελή, έχουμε εξέλιξη? Και αυτό πήγε στον εισαγγελέα, δεν ξέρω. Είναι θέμα εισαγγελέως από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Είναι θέμα εισαγγελέως. Θέλω να πω δηλαδή από την πλευρά της εταιρείας δεν έχει γίνει κάποια κίνηση να καθαρίσει την περιοχή παρά την... Τίποτα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει επιληφθεί η εισαγγελία, θα μας ενημερώσει. Προφανώς έχουν υπολογίσει το κόστος του προστίμου, κυρία Ξελή, και βλέπουν ότι είναι μικρότερο σε σχέση με τα έξοδα για την απομάκρυνση. Δεν νομίζω, γιατί είναι τεράστια η περιβαλλοντολογική επιβάρηση. Δεν νομίζω να είναι μικρό το κόστος. Mm-hmm. Κυρία Ξελή, σας ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή δεν μπορούμε να ρυπαίνουμε το περιβάλλον του υδροφόρου ορίζοντα και να λέμε πληρώνουμε, έχουμε λεφτά, πληρώνουμε, αντί για χαρά. Δεν είναι έτσι. Και αποκατάσταση θα γίνει και το πρόσημο, αν δεν το φάει, το φαγγέλει στο ρέγγι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε. Να είστε καλά. Εύχομαι καλύτερο σχέση όσους μας ακούνε. Τα χρόνια μας πολλά από τώρα στους δημότες σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε βεβαίως μετά το 15 Αύγουστο και από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μενεμένης Αμπελοκήπων, τον Γιώργο τον Αξελή. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αποφασισμένοι να μεγαλώσουν οικιστικά και πληθυσμιακά τις περιοχές τους, δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση για πρώτη κατοικία, εμφανίζονται οι περισσότεροι Δήμοι της Ανατολικής και της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. 8 περιοχές προωθούν επεκτάσεις και 2 πόλεις. Συνολική έκταση 41.400 στρεμμάτων, παρότι οι συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπουν σωτά ανοίγματα για πολεοδομικές μελέτες. Οι επεκτάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα 5 χρόνια, πρικοδοτώντας στους Δήμους με νέα οικόπεδα έτοιμα για νοικοδόμηση. Πρόκειται για τη Μηχανιώνα, το Θερμαϊκό, την Επανομή, τη Θέρμη, τη Μίγρα και τα Βασιλικά, καθώς και το Χορτιάρι και το Ωραιόκαστρο στη βορειοδυτική πλευρά. Παρότι οι περισσότεροι Δήμοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω των μεγάλων περικοπών που υπέστησαν στους θεσμοθετημένους πόρους στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, οι επεκτάσεις και δύο πόλεις φαίνεται να προχωρούν κανονικά, τουλάχιστον όπου υπάρχουν εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Ενώ πολεοδόμοι μηχανικοί εκτιμούν πως ανεξαρτήτως των συνθηκών κρίσης, οι διαδικασίες για τις επεκτάσεις σχεδίων πόλης ήταν πάντα χρονοβόρες, αφού μπορεί να διαρκέσουν και πάνω από μία δεκαετία, οπότε δεν καθορίζει η κρίση την εξέλιξή τους. Επιχείρηση ελαστικοποίησης διαδικασίας εκλογής του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης μετά την αποτυχία εκλογής σε πολλούς Δήμους και περιφέρειες της χώρας κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών με διευκρινιστική του εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Στεφάνου. Ναι, μεν η απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 για την εκλογή του συμπαραστάτη παραμένει, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα και μετά τη δεύτερη αποτυχημένη ψηφοφορία και πριν την ενέργεια νέας να εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.